Όταν κασαβιδιάσουμε τον κύριο Σφαγιανάκη. Είναι ψεύδες ή δεν ξέρει να διαβάζει. Σας έχουν δώσει κάποια μονταζέρα. Εντάξει, μετά θα επανέλθουμε. Ας πάμε τώρα στην ουσία. Μα λέει και το όνομα της δημοσιογράφου. Θα πάμε στην ουσία τώρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κάνω εδώ δικαστήριο, αλλά αν ήμουν στη θέση των βουλευτών που ζητείται η άρση της ασυλίας τους, θα έλεγα αμέσως ναι να αρθεί η ασυλία μου. Γρήγορα να υπάρξει εκαθάριση αυτής της υπόθεσης δικαστικά. Να μην υπάρχει καμιά μα καμιά αμφιβολία και υποψία σχετικά με την αθωότητά μου. Και αυτό θα έπρεπε να είναι μια άποψη όλων. Και όχι να κατάνε καθυστέρηση για να μην προχωρήσει η δικαστική έρευνα και να δημιουργούν ένα κλίμα δήθεν θυματοποίησης και πολιτικής δίωξης. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και όποιος αρνείται τη δικαστική διερεύνηση για αυτά τα τόσο σοβαρά που του καταλογίζουν, κάτι σημαίνει. Και αυτό αφορά όχι μόνο τη Χρυσή Αυγή, αλλά αφορά όλους τους βουλευτές. Τους κατηγορούν για κάτι τόσο σοβαρό. Να έρθει η ασυλία μου να διευκρινιστεί τι συμβαίνει. Τέλεια. Πόσο μάλλον για εγκληματικές πράξεις κακοκληματικές. Το δεύτερο. Κοιτάξτε, έχει μεγαλύτερη σημασία, όπως ακούστηκε νωρίτερα, να δούμε το πολιτικό φαινόμενο του νεοναζισμού και του ρατσισμού στη χώρα μας. Πάνω στο οποίο επί σειρά ετών, όχι μόνο τώρα, επί σειρά ετών, και κυρίως στη βάση της ξενοφοβίας και του αντιμεταναστευτισμού, καλλιεργήθηκαν οι ακροδεξιές αντιλήψεις στη χώρα μας. Η κρίση, με αιχμή βεβαίως την ανεργία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, δημιούργησε μια παρόξενση. Παρόξενε το φαινόμενο της ακροδεξιάς. Στην Ελλάδα έχουμε δύο φαινόμενα που πρέπει να επισημάνουμε. Η ακροδεξιά που έχουμε μπροστά μας είναι ναζιστικό κόμμα. Δεν είναι μια light, σε εισαγωγικά, ακροδεξιά. Δεν είναι Le Pen. Δεν την ξεπλένω τη Le Pen, αλλά δεν είναι Le Pen, λέω. Είναι ναζί. Η ναζί δεν είναι απλώς μια απεχθής ιδεολογία ο ναζισμός. Είναι μια εγκληματογόνος ιδεολογία. Το έχει πληρώσει η Ευρώπη, το έχει πληρώσει η χώρα μας. Δεν υπάρχει ναζί ιδεολόγος. Υπάρχει ναζί εγκληματίας. Βέβαια, οι ίδιοι λένε ότι αναφερόμαστε σε νεανικά τους παραστρατήματα, ναι, και ότι μετά το 92, σας λέω τι λέει, ναι, ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος, ότι μετά το 92 οι αναφορές στον νεοναζισμό έπαψαν να υπάρχουν και στο καταστατικό και στα ιδεολογικά κείμενα της Χρυσής Αυγής και αναφέρονται πλέον στον εθνικισμό. Εντάξει. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο Αλλά ένοχος. Αλλά χαιρετάνε όπως και ο Χίτλερ. Μέχρι και χθες. Χθες. Είναι χαιρετισμός, πώς, ναι, το είπε ο Αρβανίτης. Ανατάσσεως προς το θείο. Το τονίζω αυτό για να μην γίνεται. Θείο Αδόλφο. Για να μην πω ότι ζήτησε να παρέμβει και θα παρέμβει στη συνέχεια της εκπομπής ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Κασιδιάρης τηλεφωνικά. Βεβαίως. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο. Ευτυχώς στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, υπάρχει μια ισχυρή και συνεχώς ισχυροποιούμενη αριστερά, η οποία μπορεί να εκφράζει λαϊκές προσδοκίες, μπορεί να δίνει μια δημοκρατική κατεύθυνση στην απογοήτευση που δημιουργεί η μνημονιακή πολιτική στη χώρα μας. Δεν υπάρχει λεπενισμός στην Ελλάδα. Η ακροδεξιά, η ναζιστική δεξιά, έχει αυτήν την σημαντική, αλλά όμως περιορισμένη αυτή τη στιγμή, απήχηση λαϊκή. Γιατί υπάρχει μια ισχυρή αριστερά, η οποία θέτει τα κοινωνικά προβλήματα. Δεν παρακάμπτει τα ζητήματα εν ονόματι των μνημονιακών πολιτικών. Και αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Όταν επί τόσο καιρό φτωχαίνει ο κόσμος, εξαθλειώνεται, είναι προφανές ότι εκεί υπάρχουν λαθρομετανάστες, υπάρχουν λαθρεπιβάτες αυτής της ανθρώπινης δυστυχίας. Οι Ναζί είναι λαθρεπιβάτες της ανθρώπινης δυστυχίας. Και θέλω να τονίσω λοιπόν ότι στη χώρα μας το γεγονός ότι υπάρχει ένα ανάχωμα αριστερής δημοκρατικής συνείδησης και παρέμβασης είναι πολύ σημαντικό και μην το εξομοιώνει τόσο εύκολα με τη θεωρία των άκρων ο κύριος απέναντι. Όχι. Είναι άλλο πράγμα η αριστερά και άλλο η ακροδεξιά. Πιστεύετε στη δημοκρατία? Πάντως, κύριε Ψωμιάδη, εσείς είχατε κατηγορηθεί στην παραταξή σας. Θα απαντήσω και για αυτό. Πιστεύετε? Ήσασταν πολύ εφεκτικός. Πιστεύετε στη δημοκρατία? Δεν απαντώ σε τέτοιου είδους. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, το είπε και ο Σταθμίτης. Βεβαίως, και δεν αναφέρθηκα σε πρόσωπο. Και αν δεν χαιρετούσαν όπως χαιρετούσαν. Και αν δεν χαιρετούσαν όπως χαιρετούσαν. Αυτοί ευθύνονται για τις 4.000 αυτοκτονίες, θα άλλαζε τίποτα? Επαναλαμβάνω και σας παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι με τη Χρυσή Αυγή, είμαι απέναντι από τη Χρυσή Αυγή. Συνήγορος είσαι τον αδελφό. Όπως είπε ο κύριος Κρούγιας. Ελάτε τώρα, εντάξει. Θα έρθει και η ώρα σας, κύριε Παπαδημού, σας έχω εδώ. Τους αθώνετε διαφορετικές.
Κύριε Χατζηνικολάου, σε σχέση με το θέμα που ετέθη. Μία λέξη που είπα. Εγώ στην εκστρατεία που μου ανέδεσε τότε ο κύριος